Να έχουμε μια εικόνα από τον Κορυδαλό, να συνδεθούμε ζωντανά. Νομίζω ότι θα έχουμε και τον Γιώργο κρατημένο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα δούμε την εικόνα, μάλλον είναι από εδώ, ωραία, την εικόνα από τις φυλακές Κορυδαλού. Και ο Γιώργος θα μας δώσει στοιχεία από το ρεπορτάζ. Γιώργο. Καλησπέρα Νίκο, να ξεκινήσουμε από τις πληροφορίες της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγη ώρα ήρθε εδώ στις φυλακές του Κορυδαλού ο αδελφός του Νίκου Μιχαλολιάκου, ο δικηγόρος, ο κύριος Τάκης Μιχαλόλιας. Οι πληροφορίες λένε ότι έφερε κουβέρτες και μία τηλεόραση. Ο οποίος είναι και ο νομικός του παραστάτης, να πούμε, δηλαδή είναι και ο δικηγόρος του. Ένας από τους δικηγόρους του. Ο ίδιος, από τον ίδιο μάθαμε αυτή την πληροφορία, δεν τον είδε κανείς εδώ από το ρεπορτάζ να μπαίνει στις φυλακές, οπότε μεταφέρουμε αυτή την πληροφορία με επιφύλαξη. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής συμπλήρωσε το πρώτο 24ωρο στις φυλακές. Στο ίδιο κελί μαζί του είναι ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο Γιάννης Λαγός. Προαυλίζονται μόνοι τους στις γυναικείες φυλακές, μακριά από τους άλλους κρατούμενους. Ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Παπάς είναι εδώ στην ίδια πτέρυγα, ωστόσο δεν γνωρίζουμε ακόμα, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν θα είναι στο ίδιο κελί μαζί με τους άλλους δύο, δηλαδή τον κύριο Μιχαλολιάκο και τον κύριο Λαγό. Είναι σίγουρο ότι θα είναι στην ίδια τώρα πτέρυγα, δεν το λες ακριβώς πτέρυγα, είναι ένα κτίριο το οποίο ανακοινίζεται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα μάθαμε ότι το κελί είναι, Ιωάννα, ένα μεγάλο κελί, προβλέπεται να μένουν εκεί αρκετά άτομα. Τώρα έχει διατεθεί για τον κύριο Μιχαλολιάκο και τον κύριο Λαγό. Πιθανολογώ ότι στον ίδιο χώρο θα βρεθεί και ο κύριος Παπάς. Πάμε στις απολογίες. Η Ιωάννα έχει μπροστά της ένα πάκο χαρτιά που είναι τα όσα απολογήθηκαν στον ανακριτή όλοι προφυλακισμένοι και εμείς, όλοι οι κατηγορούμενοι. Ναι. Θέλω να μας πεις, όπως μου το είπες στο τηλέφωνο, το συμπέρασμα που έβγαλες διαβάζοντας το σύνολο των απολογιών. Κοίταξε Νίκο, διαβάζοντας κανείς αυτές τις απολογίες, δηλαδή τι έγινε τα 4 μερόνυχτα στο ανακριτικό γραφείο, βγάζει αβίαστα το συμπέρασμα, κυριολεκτικά πάνε να μας τρελάνουνε. Δηλαδή, γιατί το λέω, διότι κανένας από τα στελέχη της Χρυσής Αυγής, μιλάμε τώρα για τους βουλευτές, για αυτούς που φέρονται ότι ανήκουν στο σκληρό πυρήνα της οργάνωσης, αλλά και τον κύριο Μιχαλολιάκο, όχι μόνο δεν παραδέχεται τίποτα, δεν έχουν σχέση με ένα σβάστικες, δεν έχουν σχέση με ναζιστικά σύμβολα. Δεν ξέρουν, δεν έχουν ακούσει ποτέ για εθνικό σοσιαλισμό. Δεν έχουν ακούσει ποτέ για ναζιστικά πρότυπα. Δεν για τάγματα εφόδου, γιατί θες. Να το πω κι εγώ με έναν. Δηλαδή φτάνουν σε σημείο που μπορεί να πει κανείς, ναι, ότι απαρνούνται, επιχειρούν τουλάχιστον, γιατί δεν ξέρω αν το καταφέρνουν, να αποδομήσουν, δηλαδή να αυτοδιαψευστούν, να πούν ότι δεν είμαστε εμείς, είμαστε κάτι άλλο. Βέβαια, αυτή η προσπάθεια που γίνεται, Νίκο, είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια που γίνεται εκ μέρους τους. Πρέπει να σου πω ότι οι απολογίες όλες είναι καρμπών. Δηλαδή, είναι σαν να έχουν... να κάνω μια παρατήρηση συμπληρωματική, ναι, σε αυτά που λες. Εγώ λοιπόν εδώ βλέπω κάτι το οποίο, επειδή το λέγαμε, απέχει πάρα πολύ από αυτό που λέμε πολιτικό μανιφέστο. Είναι απολογίες κατηγορούμενων με συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία προσπαθούν να απαντήσουν. Και όπως θα μας το πει σε λίγο, με πανομοιότυπο τρόπο όλοι. Διαβασμένοι είναι οι κατηγορούμενοι. Αλλά. Πολύ διαβασμένοι. Όταν υπάρχει ερώτηση, όλα είναι νόμιμα. Όταν κάτι είναι προδήλως παράνομο, το αποκηρύσουν. Και όταν κάτι είναι ναζιστικό και συσχετίζεται άμεσα μαζί τους, ή δεν το θυμούνται, ή το αποδίδουν στην νιώτη τους. Σε κάθε περίπτωση την οποία δηλαδή, και αποκηρύσουν. Την οποία και αποκηρύσουν. Πρόκειται, Όλγα, για ένα κείμενο το οποίο είχε στα χέρια του και ο ανακριτής χθες το βράδυ, την ώρα που έπαιρνε την απολογία από τον Χρήστο Παπά. Πρόκειται λοιπόν για ένα χειρόγραφο κείμενο το οποίο βρέθηκε μέσα στο σπίτι του στα Γιάννενα. Ξεκινάει, όρκος γράφει, Χρυσή Αυγή, 30/6/1983. Στην ουσία, σε αυτό το χειρόγραφο κείμενο καταρρύπτεται κάθε προσπάθεια των χρυσαυγητών, καταρρύπτονται όλες τους οι απολογίες, καθώς φαίνεται ότι βασικός πολιτικός φορέας στη χώρα του εθνικού σοσιαλισμού είναι η Χρυσή Αυγή. Φαίνεται καθαρά, πρέπει να σας πω, ο φυλετικός χαρακτήρας της οργάνωσης. Υπάρχει ένα κατηγορό σοκαριστικό, ανατριχιαστικό. Θα σας διαβάσω λίγο αργότερα το κείμενο και θα καταλάβετε κι εσείς, για τους Εβραίους. Ενώ στο τέλος καταλήγει με τη σβάστικα και Αδόλφος Χίτλερ. Το βλέπουμε στις οθόνες μας αυτή τη στιγμή. Είναι στα χέρια των δικαστικών αρχών, πολύ σωστά λες, άρα αποτελεί κομμάτι της δικογραφίας, Μίνα. Ακριβώς. Τώρα τι λέει ο ίδιος ο Χρήστος Παπάς, ρωτήθηκε,
Αναγνωρίζω την ειδικότητα του κείμενου, αναγνωρίζω τον γραφικό του χαρακτήρα, λέει όμως ότι είναι παλιό, δεν θυμάμαι πότε χρησιμοποιήθηκε, αν χρησιμοποιήθηκε και διάφορα τέτοια. Λέει λοιπόν, δεν ενθυμούμε αγνώ την ύπαρξή του σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, δεν ενθυμούμε πώς σε γράφει, αν αποτελεί μετάφραση ή οτιδήποτε άλλο. Και είναι ένα κείμενο, λέει, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, όσο εγώ ξέρω, εν πάση περιπτώσει, και δεν απηχεί τις απόψεις του Μεγέννη. Το έγραψε αυτός, αλλά δεν απηχεί τις απόψεις του. Είναι κείμενο του 83, όπως αναγράφει, με τυποποιημένη έντυπη γραφή όταν ήμουν 21 ετών. Το ρωτάει λοιπόν ο ανακριτής, το κείμενο αυτό έχει γραφτεί από εσάς ή κάποιο άλλο πρόσωπο. Και λέει, αναγνωρίζω το γραφικό μου χαρακτήρα, αλλά επαναλαμβάνω, δεν ενθυμούμε καν την ύπαρξή του και την πηγή από την οποία προφανώς αντεγράφει. Βέβαιος ότι η Ελλάδα έχει πια γυρίσει σελίδα και ότι έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψης και εξόδου από την κρίση, εμφανίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς σε ομιλία του στη Νέα Υόρκη, με την οποία ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Last year, Greece seemed doomed in the minds of many. This time around, everybody agrees that Greece is back, firmly back as an integral part of Europe and the Eurozone, back to the road of stability, back to the road of recovery and growth. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε όσους δείχνουν στην πράξη τη στήριξή τους στην Ελλάδα και κάλεσε τους Αμερικανούς αλλά και τους ομογενείς επιχειρηματίες να επενδύσουν στη χώρα μας. Most importantly, and according to all evaluations, Greece is going to have, by the end of this year, a primary surplus for the first time in more than 10 years and ahead of its current fiscal targets. And believe me, both for the European Commission, the IMF, the Troika, everyone, the primary surplus is the major criterion through which they decide, and they will have to tell us and tell the world that we are delivering, that we have implemented, that we've done our job in the best possible manner. Τα μικρά αυτά παιδιά κατάφεραν να σωθούν. Τα παίρνουν στην αγκαλιά τους οι διασώστες για να μπορέσουν να τα επισκεφθούν αμέσως οι γιατροί. Στις εικόνες αυτές, οι διασώστες ρίχνουν σωσίβια προς τους ναυαγούς που προσπαθούν με κάθε τρόπο να σωθούν. Είναι όμως μια πρωτοφανής τραγωδία. 155 διασωθέντες, 111 νεκροί, 250 αγνοούμενοι. Οι πρώτοι ψαράδες που έσπευσαν σε βοήθεια δεν πίστευαν στα μάτια τους. La scena è stata drammatica. Tutte queste persone con le braccia alzate chiedevano aiuto, una cosa veramente raccapricciante. Το ναυάγιο αυτό της Λαμπεντούζα, 160 μίλια νότια της Σικελίας, είναι το σοβαρότερο των τελευταίων 70 χρόνων στη Μεσόγειο. Πικρή αλλά και καταδίκη της αδιαφορίας από τον Πάπα Φραγκίσκο. E con quanto dolore tante volte vediamo che trovano la morte, come è successo ieri. Lampedusa. Ma oggi è un giorno di pianto. Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να μας βοηθήσει, επιμένει ο Υπουργός Εσωτερικών Αλφάνο. E dare luce attraverso l'incendio volontario di una coperta per essere visto da barche in transito, e ciò ha determinato un incendio in barca. Arrivato l'incendio è nata la preoccupazione dell'affondamento, si sono spostati tutti su un lato. Ed essendosi spostati tutto sul lato hanno prodotto l'affondamento. Σπασμένες τζαμαρίες, κατεστραμμένα αυτοκίνητα, θράψματα παντού. Η ισχυρότατη έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε σύνδεσμο οπαδών του Παναθηναϊκού στα Πετράλωνα άφησε πίσω τις εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής. Το οστικό κύμα μένα με πέταξε κάτω από το κρεβάτι. Πέσανε τα τζάμια, βγήκα έξω πανικόβλητος. Σε ακτίνα 300 μέτρων από την έκρηξη, οι καταστηματάρχες μετρούν ζημιές. Δεν μπορώ να το λειτουργήσω το μαγαζί. Σπασμένες τζαμαρίες, μέσα δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Η ισχυρότατη έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε 10 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ακόμη και μέσα στα σπίτια έσπασαν τζαμαρίες, έπεσαν παντζούρια και ράγισαν δοκάρια. Σηκωθήκαμε. Φόρυβος, ζάμια πέφτουν, χτυπάει συναιρμός. Πριν την έκρηξη δεν είχε υπάρξει προειδοποιητικό τηλεφώνημα και έτσι αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα.
Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στη γειτονιά τους, ωστόσο λένε ότι ποτέ μέχρι τώρα δεν τους είχε συνταράξει μια τόσο ισχυρή έκρηξη.